θέλει τεχνική βοήθεια. Δεν έχουμε. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Ποιος θα τα κάνει? Αν αναθέσουμε μελέτες, αν πάρουμε χρήματα για μελέτες και αναθέσουμε, αλλά δηλαδή θα χάσουμε την έκτακτη ανάγκη, το πετάμινο. Καταλάβατε. Σκοπός είναι να μην παρέλθει αυτό για να πάμε σε γρήγορες αποκαταστάσεις. Το κόστος των μελετών και των ανθρώπων, των μηχανικών οι οποίοι απασχολούνται στις επιτροπές, αν υπολογίσετε ότι αυτά που σας είπα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια, υπολογίστε 10 με 20% περίπου επί των προϋπολογισμών το κόστος των μελετών, αλλά και της απασχόλησης, είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο το κερδίζει ο Δήμος Σαμοθράκης. Ήδη έχει βγει μια απόφαση για τα λεξιπρόθεσμα, ήταν αίτημα του επιμελητηρίου. Υποστηρίξαμε και εμείς το αίτημα. Θα το αναλύσει νομίζω και ο κύριος Τοξίδης. Και περιμένουμε, ήδη έχουμε κάνει και εμείς είχαμε κάνει αρκετές προτάσεις και με την ερώτηση που καταθέσαμε. Περιμένουμε να δούμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εγώ επιμένω πως πρέπει να σκεφτόμαστε σε μία λογική όχι μόνο αποκατάστασης, δηλαδή να βουλώνουμε λαμπούδες, σχηματικά το λέω σε εισαγωγικά, αλλά να βάλουμε βάσεις, αρκετές βάσεις, με μία προοπτική και ένα όραμα αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων και των ωφελιών που έχει αυτό το πανέμορφο νησί. Πιστεύω ότι καλές είναι οι βοήθειες ολωμών, αλλά η Δημοτική Αρχή πρέπει αυτά όλα να τα συντονίσει, να τα συνδυάσει και να αρχίσουν να υλοποιούνται. Τα δύο ζητήματα, την ίδρυυση και την αποχέτευση, τα θεωρώ που λένε άμεσα πρέπει να μελετηθούν και να λυθούν. Δεν αφήνουν περιθώρια για αργότερα. Θα πάρουμε τρεις δεσμεύσεις και να μπορούσαμε να βγούμε αύριο παραπέρα. Ο κόσμος περιμένει τι θα γίνει με το νερό, τι θα γίνει με την παράκαμψη και τι θα γίνει να μαγειράει τρεις δρόμους να πάμε μαζέψει τις ιδέες. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο ρεαλιστικοί σε δύο πράγματα. Τα υπόλοιπα εδώ είμαστε βοήθεια. Στην βοήθειά σας θα είμαστε, ό,τι μας ζητήσετε και ό,τι συναποφασίσετε εσείς. Μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αν χρειαστεί μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο να αναδείξουμε τα θέματα σας, τα αιτήματά σας, να πιέσουν κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές, διότι αυτοί έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του κράτους. Εγώ μπορώ να, μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μέσα από το χαρακτήρα της αντιπολίτευσης να ελέγξω αυτό το οποίο υλοποιείται. Φυσικά οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Είναι το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του έτους για αυτά τα 3 εκατομμύρια που θα είναι μάλλον 3 έργα θα έχουμε μάλλον αναδόχους περίπου ως το τέλος του έτους και θα ξεκινήσει μετά η κατασκευή αυτών. Έχουμε άλλες 8 εβδομάδες για να υποβάλουμε αίτημα. Μπορεί να μπει στο 1%, όχι στο 1,5%, στο 1% η Σαμοθράκη, εφόσον αποδείξουμε το απόμακρο και την ισιωτικότητα. Ναι, το οποίο αποδεικνύεται. Θέλει όμως οι συνολικές καταστροφές να ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε από τον κύριο Ρίσο, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, να χαρακτηριστεί και επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός ως ερανικός και μέλη της Επιτροπής έχουν ορίσει τα μέλη ως φυσικά πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σαμοθρακητών με την εντολή να παίρνουν εντολή μόνο από το Δήμο Σαμοθράκης και να εκταμιεύονται τα χρήματα όπου θέλει ο Δήμος Σαμοθράκης. Δημιουργήσαμε ένα συντονιστικό κέντρο γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές προσφορές. Το ίδιο πράγμα να έρχεται 2 και 3 φορές και άλλο να μην έρχεται καθόλου. Το ανέλαβε όσο αφορά τον εξοπλισμό η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ. Πόσο μπορούμε να επιτεθούμε οι παρόντες, εάν έχουμε λόγο, τις αποζημιώσεις οι ιδιώτες. Μία φορά το μήνα γίνεται μια συνάντηση του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης, η οποία να περιλαμβάνει τους βουλευτές του νομού, τον αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχό μας, ενδεχομένως και δεν ξέρω αν είναι δήμαρχο δικό μας και αντίστοιχα την Αλεξανδρούπολη. Έχει διαδικασία βάσει του άρθρου 32 να προσφύγεται σε απευθείας αναθέσεις. Δεν μιλάμε για πράγματα τρελά, σε απευθείας αναθέσεις να μπορέσετε να φέρετε το Δήμο μας, θα το λέω έτσι πλέον, το Δήμο μας σε μια
κατάσταση να μπορεί να αποκτηθεί καθημερινότητα. Σας το είπαμε και εκείνο το βράδυ, σας το λέω και τώρα, είμαστε δίπλα σας, προχωρήστε, κάντε το, δεν θα σας πει κανείς τίποτα. Και όποιος σας πει, έχετε όλη τη θεσμική κοινωνία απέναντί σας. Συγγνώμη, μαζί σας. Και όσο και αν είναι καλοπροαίρετη διάθεση του Δημάρχου ή και του Φυστάμενου Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν προσυπογράψουμε όλη την πρόταση την οποία έκανε ο πρόεδρος, ο κ. Παπάς, ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα συνεδριάσει τακτικά, θα παρακολουθεί, θα θέτει χρονοδιαγράμματα και θα κάνει απολογισμό, τότε νομίζω ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία ατέρμονη και φοβάμαι ότι θα υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις. Και νομίζουμε εμείς ότι το πρώτο και το βασικό είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή στο 100% και παράλληλα να γίνεται και μια εκτίμηση το τι κοστίζει το καθένα από αυτά. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν το προσπαθήσουμε. Αν δεν κάνουμε προσπάθειες όλοι, πρώτα απ' όλα αυτοί που έχουν θεσμικό ρόλο και είναι σε πιο κρίσιμους τομείς και μετά όλοι εμείς, ακόμα οι δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμα και οι απλοί πολίτες. Υπάρχει τρόπος μόνο με μια επικεφαλίδα. Επισκεφτείτε, γνωρίστε και βοηθήστε τη Σαμοθράκη. Θέλω να γίνει μια καμπάνια και στο Δήμο Αλεξανδροπόλεως και στις πόλεις της περιφέρειας και από το Δέσποτα στο Μπίμνιο να επισκεφθούν τη Σαμοθράκη.